Ο Ταραντίνο πρόσφατα είπε ότι περιμένουμε επιτέλου πότε θα τελειώσουν οι Marvel ταινίε, όλοι οι κινηματογραφιστέ, να ξεκινήσουμε mm. να κάνουμε ταινίε. Ναι, μπράβο, τάξε. Καλά. Ε, φίλε Ταραντίνο, αν με Μπορεί να βλέπει <laughs> μπρόσκαρ και να περιμένει και να λέει θα τελειώσει η Marvel. Μέχρι τότε θα βλέπω μπρόσκαρ εγώ και περιμένω. Κοίτα. Και θα ρίχνουν χιλιάρικα <laughs> <laughs> στο λάθο. μου. <laughs> Τα, <laughs> Τα, Ταραντίνο, ξεκινά από τώρα. Και μην λογαριάζει τη Marvel και που βγάζει πλέον σκουπίδια. Οπότε είναι σαν να μην υπάρχει, δεν ασχολείται κανένα. Οπότε ξεκ... συνέχισε να κάνει. Κάνει τη δουλειά σου. Εντάξει. Πολύ ωραία. Ωραίο ο λάνθυμο, Πολύ ωραίο για change of taste, ρε μου. Change of pace γενικά στο, στο Μπρόσκαρ. Εμένα μου άρεσε πολύ η όλη φάση. Σου λέω και εγώ πέρασα τέλεια. Ναι, πρέπει να σου πω. Ε, αλλά εντάξει, παιδί μου. Το, 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 κλασικό τον Μπρόσκαρ είναι. το, κλασικό τον ε, Το, κλασικό το κλασικό είναι το τελευταίο samurai, Είναι Braveheart. Είναι Tombstone. Ναι, ναι. Τρακόσκι, πανικό. Τέτοια πράγματα. Ναι. 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 Κοίταξε, θα μιλήσουμε προ το τέλο. Όταν θα προσπαθήσω να σε πιέσω να μου αποκαλύψει ποια είναι τα επόμενα μπρόσκαρ Αν υπάρχουν κάποια. Θα, θα μπορεί να το πω και τώρα. Ε, προτιμώ στο τέλο να αφήσουμε ξέρεις, να, να κρεμεί okay. ένα τεράστιο ερωτηματικό από πάνω. Για δείτε, να μην στι, είναι... συνέχεια. Ταν, 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 ταν θα, θα, θα πει, να... το πει, θα το πει. Μπορεί και να με το πω. Μπορεί. Οπ οπ, 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 οπ. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Ε, οπ, τώρα που γυρίζει. Ε, μετά, μετά. ήθελα να σου πω που από τότε έχω δει κάποιε ταινίε κι εγώ. Όχι πάρα πολλέ, αλλά έχω δει κάποιε και μόνο μου και με πάρα <laughs> Κυρίω μόνο μου. <laughs> ε, αλλά τελικά τι παρατήρησα. Θα σου πω. Δυσκολεύομαι όλο και πιο πολύ να δω ωραίε ταινίε. Που να πω ότι στο τέλο. Α, ξέρει τι πέρασα πολύ ωραία σε αυτή την ταινία. Δυσκολεύεσαι να βρει μια ωραία ταινία. Μπράβο. Μπράβο. Yeah. Ε, τελικά κατέληξα, με άλλε εξαιρέσει, ότι και επειδή μου είχε πει, μου είχε δώσει και λίγο έτσι μια προτροπή ο Πέντρα, μου είχε πει ο Edgar Wright του άρεσε πάρα πολύ. Mm. Ο Βρετανό που είχε κάνει το Son of the Dead κτλ. Ε, είδα τον Baby Driver που είναι του ίδιου. Ναι. Που, ταινιάρα, δεν ξέρω αν το έχει δει. Ναι, δεν μ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε. Να Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι του 17, νομίζω. Του 16. Κάτι τέτοιο. Δε, κάτι τέτοιο. Δε, βαριά 18, νομίζω. Kevin Spacey και οι άλλοι πιτσυρικά που το δεν του ξέρω. Ναι, θυμ, δε, δεν θυμάμαι ακριβώ τη ιστορία αλλά θυμάμαι ότι όταν την είδα. Οκ. Okay. Εντάξει. Ναι. Πα, παρόμοιο στυλ που είδα πρόσφατα και μ' άρεσε ήταν. Ε, λέγεται Gentleman. The Gentleman. Κάπω έτσι. Που παίζουν ε, πάρα πολύ. Αυτή είναι Γκάι Ρίτσι. Νομίζω είναι Γκάι Ρίτσι. Ο Γκάι Ρίτσι επίση, αυτό θέλω να σου πω. Τελικά καταλήξει ότι μου αρέσουν πολύ οι Βρετανοί κινηματογραφιστέ. Νόλαν mm. Γκάι Ρίτσι και Edgar Wright. Εντάξει, okay. κομπλέ. Σχεδόν ό,τι την βγάλουν θα μου αρέσει. Είναι yeah. δύσκολο να μην μου αρέσει. Έχει μια αρχή για να ξεκινά να ψάχνει ταινίε, λοιπόν. Ναι, ναι. The Man from Uncle, α πούμε. Επίση πολύ Timia, ωραία αυτό το Τίμιο. Ναι. Και το. Ε, Παρακαλώ. Πάρω... Το. Kingsman. Kingsman. Secret Service που είναι. Ναι. Αυτό έχει δει καλή καλύτερα... δύο. Τρία. Α, τρία. Εντάξει, όχι μόνο τα δύο δει Με Colin Firth αυτό δεν είναι. Ναι, ναι. Το πρώτο ήταν ωραίο. Το δεύτερο ήταν. Οκ, okay, μια περιπέτεια. Το τρίτο ήταν πολύ ωραίο. Α, έλα, ρε. Το τρίτο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα γίνει μπροσκάρ. Ε, δεν είναι, θα εγώ, μπορούσε εγώ, να γίνει. Όχι. Εγώ. Είναι και πρόσφατη μόνο τώρα. Τι λέω, Λέω είναι πρόσφατη ταινία. Ναι, Μια αλλά γίνει... το Maverick, το 2. Για πε. Λογικά θα γίνει μπροστά. Λοιπόν, αυτό θα σα πω. Τα Top Gun πέρασα τέλεια. Ναι. Τα Top Γιατί δεν το είχα δει το πρώτο. Okay. Λοιπόν, ήμουν από αυτού. Οπότε είδα το πρώτο και μετά πήγα και με γράφω να δω το δεύτερο. Λοιπόν, ξετρελάθηκα και μετά δύο. Το πρώτο νομίζω το είχα δει πολύ παλιά. Το ξαναείδα πιο μεγάλο δεν με κράτησε πολύ. Α, ναι. ναι. έκανα κάποια skip skip, α πούμε. Το δύο το είδα όλο και μου άρεσε πάρα πολύ. Του πάνω δεν ήταν. Του πάνω ε. ήταν. Ήτανε... Δεν χρειάζεται να έχουμε κάποια φοβερή πλοκή. Λέσαι, το πιστεύει ότι αυτό ακριβώ είπα. Ήμουνα σε. Πώ το λένε. Lunch break mm. με συνάδελφου και μου έλεγε ένα συνάδελφο μου, είδα το Top Gun Maverick. Δεν ήταν πολύ ταινιάρα. Ξέρεις, μου λέει, δεν είχε, μου λέει, πλοκή, δεν είχε σενάριο, δεν είχε, μου έλεγε, για σχολεία. Ρε, πήγαινε να δεις ταινία πλοκή Top Gun για την πλοκή και το σενάριο. Καλά, πλ... και δεν πέρασε καλά, πλάκα μου, κάνεις τώρα. Πραγματικά. Δηλαδή, τι, είσαι από αυτούς που πάνε να δουν ναι, λάθη μου και περίμενα διεκρήξεις. Δεν καταλαβαίνω. Είναι ταινία, ρε, περνάς τέλεια. Αυτό, δεν, δε, δε το σκέφτεσαι μπλοκή. Κράτα πολύ. το συνέστημα. Ναι. Δηλαδή, δε, μα μου λέει, δεν μου έδωσε να σκεφτώ. Τι να σκεφτεί. Δεν υπάρχει και να σκεφτεί. δεν υπάρχει τίποτα να σκεφτεί. Απλά κάθεσαι, Πάρε μια κουκακόλα το τέτοια ρε παιδί μου, πιέ, ξέρω εγώ, popcorn και απλά πέρασε τέλειο αυτό. Δω. Κοίτα, ξέρει τι είναι, πώς, με τι το παρομοιάζω. Πε ότι τώρα με ένα μαγικό τρόπο εμφανίζεται εδώ ένα μπλιμπλίκι από αυτό που είχαμε στα οφάδικα. Ναι. Και έχει το Street Fighter το ένα. Ναι. Δεν θα λιώσουμε. <laughs> Φυσικά. μία με δύο ώρε. Ωραία, αν πει τώρα ένα και πει, γιατί παίζεται αυτό, δεν έχει γραφικά, δεν έχει story. Είναι αστείο το argument, είναι invalid, δηλαδή φύγε. Ε, νο, νομίζω, ξέρετε, πολλέ φορέ ε, μπαίνουμε ίσω και από τη φάση ότι είναι πολύ κριτική κινηματογράφοι που το κάνουν αυτό και ασχολούνται με το ένα, το, το άλλο και τα λοιπά λεπτομέρειε. Ναι. Το, 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 το πρώτο μου κριτήριο, πέρασε καλά στην ταινία ή όχι, είναι αυτό το πρώτο. Ε, άμα δεν πέρασε καλά, δεν με ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Δεν πανάχει μέσα κοστούμια σκηνικά, και τι να τα κάνω Τα ράψω πάνω μου, δηλαδή, <laughs> ωραία, okay. Είναι αυτό που λε. Πέρασα, ωραία. Αυτό. Και νομίζω είναι πιο δύσκολο μια ταινία να σου αφήσει ένα θετικό συνέστημα με minimum effort, δηλαδή πολύ basic πλοκή, γεμάτη κενά. Τον Ντόμ Κρούζ δύο ώρε απλά τον ξεφτυλίδουν, του λένε είσαι ο χειρότερο, αλλά σε θέλουμε. Είσαι ο αλλά σε θέλουμε. Και τελειώνει η ταινία και λε. Ναι. Ναι, είμαι οκ. Μα χαϊπάρεσε τώρα μουσικέ, ιστορίε, το να Εντάξει τι, άλλο θε. δερμάτινα, ιστορίε, σκηνή, ή να παίζουν. Τα, μήλα παίζανε. νομίζω παίζανε βόλεϊ. νομίζω τα μήλα, γιατί ήταν πάνω στην παραλία, στη θάλασσα. Βολή ήταν στο πρώτο σίγουρα. Μήπω παίζανε μωρέ ράγκμπι. Αν μπορεί. Mm. Δεν ξέρω. Παίζανε ένα σπορ που δεν έχει σημασία τι παίζουμε. Όχι απλά. Τη έχει να είμαστε ημίγυμνοι, <μήθει> γραμμωμένοι. Φαν σέρφι για τι γυναίκε <μήθει> όλου του κόσμου, ξέρω εγώ. ή τέλο πάντων όποιο είναι oriented προ το <μήθει> αντρικό σώμα. Ε, 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 Επίση να πω: Ο Τόμ Κρούζε, αυτό είναι το πραγματικό σου σώμα. Σε συχαίνομαι. Την νευρικόλα. Είσαι, είσαι, το αντιπαθέστατο. Τι Δηλαδή δεν γίνεται αυτό έτσι. Πραγματικά. Εγώ ξέρω εγώ προχτέ φάγα ένα μπέργκερ και λέω πω τώρα αυτό δεν θα κάνει ποτέ. <laughs> και είναι το Tom Cruise και λέει πάρτε το six pack στα μάτια. Τενιάρα. Τενιάρα. Πολύ ωραία. Δηλαδή πα ρε φίλε αυτό. Θυμήθηκα πω είναι να πηγαίνει σινεμά και να περνά ωραία, να περνά τέλεια. Ήταν λίγο μια, ένα παράθυρο στα 90, στα μπροσκαρικέ ναι, ναι. ταινίε. Να σου πω κάτι. Κάτσε και σκέψε ότι όλε αυτέ οι ταινίε που κάνουμε μπροσκαρ και γενικότερα το 90, όταν τι είχαμε δει στην ηλικία που τι είδαμε, το 8, 9, 10, αυτό που μα έμεινε και ο λόγο που τι βλέπουμε πάλι είναι το συνέστημα. 9 χρόνια δεν καταλάβαμε τι πραγματεύεται η ταινία. Όταν είδαμε τον Τεμολύσσερμαν, δεν καταλάβαμε ότι μα περιγράφει μια δυστοπία στο μέλλον. Δεν, όταν είδαμε, ξέρω εγώ, το... Δεν ξέρω, το Starship Troopers, που έχει να σου πει πράγματα, δεν περνάει αυτά στο μυαλό του χρόνια Αυτά τα βλέπει μετά, σε δεύτερο επίπεδο. Mm. Σου αφήνει το συνέστημα και λε: Θέλω να το ξαναδώ. Θέλω να το δείξω και στον Γιώργο. Θέλω να το δείξω στον παιδί μου παντού. Θέλω να κάνω μια εκπομπή γι' αυτό. Και μετά λε: Κοίτα να δει τώρα ότι υπάρχει και αυτό το επίπεδο. Επίση, παρόλα αυτά, έχει προσπαθήσει ποτέ να διαβάσει βιβλίο σε δημόσιο χώρο, σε θεατόριο ή σε καφέ. Όχι, δεν μπορώ. Α, α, ξε, ε, λοιπόν, ξέρει τι. <laughs> Λέω, εγώ έχω προσπαθήσει δεν και δεν μπορώ. <laughs> ναι. Εκεί, σε αεροπλάνο, τρένο, ψιλομπορώ. Ε, έξω σε καφέ ή εστιατόριο δεν μπορώ. Και τι έχω παρατηρήσει. Τελικά, ο μόνο λόγο που το κάνω είναι γιατί είμαι ποζερά. <laughs> 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 δηλαδή, νομίζω πλέον ότι συναντώ κόσμο που του ρωτάω σαν icebreaker question, ποιο είναι το επόμενο σου βιβλίο να υποκρίνει ότι διαβάζει έξω. <laughs> 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 ότι και καλά διαβάζει, <laughs> αλλά προφανώ δεν διαβάζει <laughs> και ξέρουμε όλοι ότι δεν διαβάζει. <laughs> αλλά εσύ υποκρίνει ότι. Hm, θα πιω τον mm -hmm. καφέ μου τώρα και θα διαβάσω το φοβερό βιβλίο αυτό. <laughs> σε ναι, ναι. Αλφιέλ, ξέρω εγώ. και απλά πιστεύω ότι τελικά όλοι υποκρινόμαστε ότι διαβάζουμε κάποιο βιβλίο. Οπότε πλέον δεν του ρωτάω ποιο βιβλίο διαβάζει, ποιο βιβλίο σου αρέσει να υποκρίνει ότι <laughs> διαβάζει. Ποιο βιβλίο κάνει ότι διαβάζει. Ναι, και ποιο πραγματικά διαβάζει. Δε πόσα κάνει αυτό που κάνει να σ' αρέσει. Βάλε μικρά Πράγματα στη ζωή σου. Άλλαξε. Αυτό που λέει ο μπορεί να κάνει συνέχεια το ίδιο πράγμα και να περιμένει να έχει άλλο αποτέλεσμα. Βρες και άλλαξε κάτι. Mm. Οπότε νομίζω αυτό το βιβλίο με του τοίκου φιλοσόφου και ο Peaceful Warrior και το Coaching Συνδέοντα. συνδέονται με και δημιουργούν τρόπο. ένα way of living. Και μπορώ να σα δώσω και ένα παράδειγμα. Κάτι που έκανα εγώ για να. Μη φανεί ότι πλάλιω και δεν κάνω. Εγώ δουλεύω 8, 9 με 5.30. Ξύπναγα λοιπόν στι 7, μία ώρα να πιω ένα καφέ, να κάνω ένα μπάνι κτλ. 8 η ώρα έφυγα για τη δουλειά μου. Ή αν, αν δούλευα από το σπίτι, 8.30 έκανα λογοί στον υπολογιστή. Σκόλυγα 5.30 ήμουν σπίτι 6.30 αν ήμουν σπίτι, έκανα λογά του ξέρω εγώ. Φθάγανε κάποιε βιέ, τακτοποιούσα, θα τα μαγείρευα, θα βγούγα το κιλοβόλτα. Mm θα παίρνει η μέρα, θα πήγαινε 9, θα ήμουν κομμάτια. Καθόμουν στην τηλεόραση ή στο κινητό, άντε να πάει 11, έλεγα, να κοιμηθώ, για να πω ότι δεν κοιμάμαι από τι 9, γιατί αν μπορούσα να κοιμάμαι από τι 9. Και λέω κάποια στιγμή, κάτσε, παιδί μου, δεν μου αρέσει αυτό. Πρέπει κάτι να γίνει όμω. Ποια είναι τα στάνταρ, ότι δουλεύω 8 ώρε, ή μπορεί να είχα γύρισμα, α πούμε, για το YouTube. Ότι δουλεύω 8 ώρε. Ότι πρέπει να κάνω κάποιε δουλειέ στο σπίτι αυτέ που μου αναλογούν, ότι πρέπει να βάλω το σκύλο βόλτα κτλ. Ωραία, πρέπει να βγω, να βρω Κάποιες ώρες Και λέω αυτό που λέμε το think outside the box Γιατί ξυπνάω σε αυτά Γιατί θέλω μία ώρα Να ετοιμαστώ και να φύγω Ωραία Ας ξυπνήσω στις 6 Αντί να μου δώσω ώρες Μετά τη δουλειά που είμαι και κουρασμένος Ας μου δώσω πριν τη δουλειά Μην ξεκινήσει η δουλειά μου με κάτι που Μην ξεκινήσει η μέρα μου με τη δουλειά. δουλειά Ας ξεκινήσει με κάτι που θα έκανα μετά Και ξυπνάω 6 ώρα Φτιάχνω ένα καφέ, λέω δηλαδή μια σειρά. Παίζω ένα παιχνίδι στο Xbox, βάζω κάτι. Και όταν έρθει, πάει 7 η ώρα, ξεκινάω να κάνω τη ρουτίνα μου. Το οποίο είναι σαν να ζει άλλη ζωή. Mm. Δηλαδή, όποιο με ακούει, α το δοκιμάσει, το είπα και σε ένα φίλο μου, το έκανε και μου λέει. Είναι mind blowing το ότι. Ουσιαστικά είναι μια ώρα έτσι. Μια ώρα παραπάνω είναι. Και το βράδυ πάλι θα κοιμηθώ 10 η ώρα, 11 η ώρα, θα ξυπνήσω 6, γιατί. Δεν μου χρειάζονται 9 ώρε ήμουν τώρα να μην τρελαθούμε Σε 6, 7 ώρε είμαι, ok. Οπότε είναι αυτό. Να κάτσει, να σκεφτεί, να έχει μέσα σου ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν όμω και από μόνα του και από σένα. Mm. Και βρε τι μπορεί να αλλάξει. Και το έλεγα σε ένα φίλο μάλλον και μου λέει: Καλά, Βαγγελ και κάθε μέρα τώρα θα ξυπνά 6 ώρα. Του λέω: Μην είσαι απόλυτο. Δεν υπάρχει ασπρομαύρο θα ξυπνά 6 ώρα τι μέρε που θέλω να ξυπνήσω 6 ώρα. Mm. Τι υπόλοιπε που νιστάζω θα ξυπνήσω 7. η <laughs> αλλαγή δεν είναι ανάγκη να μόνιμη. Ναι, σωστό. Είναι για όποτε θέλω. Απλά το βάζω σαν ένα εργαλείο. Σωστό. Και σε βοηθάει ίσω ότι ανυπομονεί να ξυπνήσει 6 ώρα με να κάνει κάτι που σου αρέσει. Που... Σωστά. Ναι. Πλέον ανυπομονώ να ξυπνήσω 6 ώρα άμα να πάρει το reward. Δεν είναι ότι ξυπνά για την τιμωρία για να Όχι. πάω δουλειά. Ξυπνάω για να κάνω κάτι που μου αρέσει και μετά θα πάω στη δουλειά. Ακριβώ. Ξύπναγα, ανυπομονούσα να πέσω για να ξυπνήσω 6 ώρα, να φτιάξω καφέ, να δω το παράθυρο που ανατέλει ο ήλιο και να βλέπω μια κουμπί στο YouTube, κάτι. Mm. Ναι, να χαλαρώσει βέβαια. Ναι. Ήταν να φέρνει τη μέρα σου ανάποδα. Για την αλήθεια τώρα ότι κάποια... όταν δουλεύει πολλέ ώρε. Μετά τη δουλειά είσαι λίγο. Mm. δουλεύεις στο 50% υπάρχει ε, βέβαια, ναι. είσαι πολύ κουρασμένο Οπότε μία ώρα πριν σου αλλάζει τη μέρα ναι εγώ παίρνω υπνάκους <laughs> ναι. εγώ δηλαδή κάνω λίγο με το που επιστρέφω από την δουλειά oh, nice. ναι έστω από 15 λεπτά μέχρι μισή ώρα τόσο mm. όμως ρε το πιστεύεις ότι ακόμα και 15 λεπτά μου αλλάζει μετά όταν σηκωθώ τελείω στη φάση μου <laughs> δεν μπορώ, ας πούμε γυμναστήριο δεν μπορώ να πάω μετά με μέσω μετά τη δουλειά άμα κοιμηθώ 15 λεπτά Μπορώ να πάω και ματέρω με μετά. Ναι. Έχω δηλαδή την ευεξία. Δεν ξέρω αν είναι ψευδοτέτσιο. Δεν είναι. Αλλά νιώθω ότι τουλάχιστον εγκεφαλικά κάτι κάνει reset λίγο. Κάτι χαρίζει, δεν ξέρω τι. Δεν είναι mm. ψευδέστηση, είναι real thing. Αλλά και ψευδέστηση να είναι αφού δουλεύει. Δεν ξέρω, ναι, ναι, δουλεύει τουλάχιστον. Οπότε... Διάβαζα πριν κάνα μήνα, δεν θυμάμαι πού το πέτυχα. Ένα άρθρο που έλεγε ότι οι US Marines mm. όταν είναι στον πόλεμο. Ε, έχουν μια τακτική για να κάνουν ένα power nap 15 λεπτά γιατί δεν μπορεί να είναι παραπάνω για να ξυπνήσουν να και να συνεχίσουν ε, οτιδήποτε. Δουλεύει το power nap δουλεύει.